Επιστρέψαμε και έφτασε η ώρα να υποδεχτούμε στην παρέα μας την αγαπημένη μας Θέκλα Πετρίδου, με την οποία θα συζητήσουμε σήμερα για τους απατεώνες σχέσεων. Θέκλα μου αγαπημένη, καλό απόγευμα. Αλέξανδρε, καλησπέρα. Τι καλό απόγευμα σε όλους. Τι κάνεις, αγαπημένο μου πλάσμα? Είμαι καλά. Και εμείς καλύτερα τώρα που σε βλέπουμε, και θέλουμε έτσι πραγματικά να βάλουμε τα πράγματα κάτω για να τα πάρουμε από την αρχή, για να μας πεις τι τελικά είναι αυτοί οι απατεώνες σχέσεων και πού τους συναντάμε αυτούς τους απατεώνες σχέσεων. Η λέξη απατεώνες σχέσεων στα ελληνικά είναι μια μετάφραση του αγγλικού όρου con artist. Πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι συνήθως συναντούνται στο διαδίκτυο, τους συναντάμε στο διαδίκτυο. Ναι. Είτε στις εφαρμογές γνωριμιών, αλλά είτε και στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Mm-hmm. Είναι επιτίδιοι άνθρωποι, οι οποίοι πουλάνε αγάπες και έρωτες, με σκοπό να αποσπάσουν χρήματα από τα υποψήφια θύματά τους. Μάλιστα. Είναι μια ιστορία η οποία έχει πολλά χρόνια που συμβαίνει στο εξωτερικό, δυστυχώς όμως συμβαίνει και στην Κύπρο. Mm-hmm. Αφορμή για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο αυτή την περίοδο είναι έτσι πολύ δημοφιλές στην πλατφόρμα του Netflix. Κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα, έχει τον τίτλο Tinder Swindler. Είναι η αληθινή ιστορία ενός τύπου Ισραηλινού, γύρω στα 30 χρόνια είναι 31 νομίζω τώρα είναι αυτός ο τύπος, ο οποίος άλλαξε το όνομά του. Πήρε το επώνυμο ενός πολύ γνωστού δισεκατομμυριούχου έμπορου διαμαντιών και ήταν παντού στο Instagram, είχε 150.000 ακόλουθους μέχρι τη μέρα που κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ. Την επομένη η ακόλουθη του στο Instagram έγιναν 200.000 μέχρι που του έριξαν το προφίλ οι άνθρωποι που είδαν τον ντοκιμαντέρ και θύμωσαν με τις πράξεις του. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, μέσα από την ιστοσελίδα γνωριμιών με την επωνυμία Tinder, την οποία νομίζω περισσότεροι την έχουμε ακούσει, ναι, αυτή την ιστοσελίδα. Την γνωρίζουν και στην Κύπρο νομίζω πολύ. Και στην Κύπρο, ναι. Χρησιμοποιείται και στην Κύπρο. Υπάρχουν πολλές άλλες ιστοσελίδες γνωριμιών. Αυτή είναι ίσως η πιο γνωστή αυτή την εποχή. Mm-hmm. Λοιπόν, μέσα από το Tinder, με ένα προφίλ το οποίο είχε και σύνδεσμο στο προφίλ του στο Instagram, παρουσιαζόταν ως ένας πολύ πλούσιος bon vivant. Ένας άνδρας ο οποίος είχε πολλά χρήματα, είχε πολύ ακριβά ρούχα, οδηγούσε τα πιο ακριβά αυτοκίνητα κτλ. Και πλησίαζε γυναίκες οι οποίες ήταν νεαρές, όμορφες, με καλή δουλειά και κάποια οικονομική επιφάνεια ή με τη δυνατότητα να δανειστούν χρήματα. Ναι. Στο ντοκιμαντέρ αυτό είναι η ιστορία δύο γυναικών κυρίως που διηγούνται. Σε όλες έκανε το ίδιο πράγμα. Τους ζητούσε να συναντηθούν σε πεντάστερα ξενοδοχεία σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ξόδευε πολλά χρήματα πάνω του τον πρώτο καιρό, τον πρώτο ένα μήνα. Ήταν πολύ επιτίδιος όσον αφορά στις επικοινωνίες μέσω μηνυμάτων, τηλεφωνημάτων, βιντεοκλήσεων, γιατί αυτός ταξίδευε συνεχώς. Και όταν έφτανε σε ένα σημείο που ήταν σίγουρος ότι τον είχε ερωτευτεί η γυναίκα, τότε της πουλούσε μια ιστορία ότι είχε εχθρούς. Έστελνε την ίδια φωτογραφία με τον σωματοφύλακα, το ίδιο βίντεο με τον σωματοφύλακα του τραυματισμένο, ότι οι εχθροί του τον κυνηγάνε, ότι πρέπει να κρυφτεί για να μην να σώσει τη ζωή του. Οπότε έλεγε: Μπορείς να μου στείλεις τη δικιά σου πιστωτική κάρτα να τη χρησιμοποιώ για ένα διάστημα, προκειμένου να μην με εντοπίσουν που είμαι και να πάθω ζημιά. Ναι. Και έτσι από τα θύματα του έχει αποσπάσει μέχρι και 250.000 δολάρια από μια γυναίκα. Mm-hmm. Και αυτή η ιστορία. Ναι. Είναι ολοκλήρωση γιατί θα. Ναι. Ναι, αυτή η ιστορία είναι αληθινή και ο τύπος αυτός έχει καταδικαστεί μόνο σε 15 μήνες φυλάκιση και στους 4 μήνες βγήκε από τη φυλακή στο Ισραήλ. Γιατί δεν κατάφεραν οι γυναίκες αυτές να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι τους απέσπασε τα χρήματα χρησιμοποιώντας τις ευρείς παραστάσεις. Μάλιστα. Θέλω μου να ρωτήσω κάτι. Οι απατεώνες σχέσεων αφορούν μόνο αυτό το είδος ανθρώπων? Αυτός οι οποίοι θέλουν να σε αποσπάσουν λεφτά. Ναι, είναι ένα. Οι απαντεώνες σχέσεων είναι λεφτά, θέλουν να σου πούν. Ναι. Λεφτά. Χρήματα, λεφτά, στάτους. Mm-hmm. Κάποιοι μπορεί να θέλουν να πλησιάσουν έναν άνθρωπο προκειμένου να πουλήσουν αγάπη και έρωτα και να, ναι, του παντρευτεί έτσι ώστε να έχουν βίζα για να μείνουν σε μια χώρα.
ή να αποκτήσουν κατοικία ή να αποκτήσουν υλικά αγαθά. Mm-hmm. Ναι. Δηλαδή, σου πουλάω αγάπη, σου πουλάω έρωτα, σε κάνω να με ερωτευτείς, βρίσκω τα ευάλωτα σημεία σου και τα εκμεταλλεύομαι mm-hmm. και μετά όταν καταφέρω να έχω την εμπιστοσύνη σου, σε αφήνω. Σε εκμεταλλεύομαι ως εκεί που πάει. Ναι. Θεκλά μου, άρα σε αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται το συναίσθημα. Διότι απαντεώνες σχέσεων τότε θα ήταν πάρα πολύ. Α, όταν θέλουν να πάρουν συναίσθημα. Ναι. Εκείνη είναι μια άλλη κατηγορία ανθρώπων. Έχουμε μιλήσει για τους νάρκισσους, τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να διαχειριστούν τα δικά τους συναισθήματα, δεν μπορούν να βρουν αγάπη, χαρά και ευχαρίστηση στη δική τους ζωή και προσκολώνται σε άλλους ανθρώπους και τους ρουφάνε το θετικό τους συναίσθημα. Εδώ όμως μιλάμε για μια κατηγορία απατεώνων, η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Ναι. Γιατί μπορεί να μην έχεις χρήματα στην άκρη, μπορεί να έχεις απλώς ένα μισθό και αν εσύ πιστείς ότι θες να πας να σώσεις τον έρωτα της ζωής σου, τον οποίο έχεις γνωρίσει διαδικτυακά και είναι και τόσο ωραίος άνδρας και τόσο ωραία γυναίκα, συνήθως άνδρες είναι απατεώνες σχέσεις, αλλά υπάρχουν και γυναίκες που κάνουν αυτή τη δουλειά, μπορεί να πας και να δανειστείς χρήματα που δεν έχεις και μετά να είσαι σε μια πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση και οικονομική. Και μάλιστα μία από τις δύο κοπέλες του ντοκιμαντέρ είπε ότι πήγε από μόνη της και μπήκε και κλείστηκε σε μια ψυχιατρική κλινική για μερικές εβδομάδες προκειμένου να μην κάνει κακό στον εαυτό της, τόση απελπισία είχε βιώσει. Γιατί τα θύματα των ανθρώπων αυτών μετανιώθουν και πάρα πολύ άσχημα, τα βάζουν με τον εαυτό τους. Δηλαδή, μα πόσο βλάκας μπορεί να υπήρξα και να ξεγελάστηκα. Πάντως, θα έλεγα, Θέκλα, ότι εγώ σίγουρα ξέρω ποιον ντοκιμαντέρ είναι το επόμενο που θα δω, γιατί όχι μου έχει κίνηση την περιέργεια, αλλά μόνο από σπίτι να το δω. Αυτό που σκέφτομαι συνέχεια όσο μιλάς είναι ότι πολλές φορές βλέπουμε αυτά τα πράγματα ως τρίτη και τα κρίνουμε σε εισαγωγικά. Λέμε, εμένα ποτέ δεν θα μου συνέβαινε κάτι τέτοιο, δεν θα μπορούσε κάποιος να με κοροϊδέψει. Καταλαβαίνω όταν έχω κάποιο αυθεντικό απέναντί μου. Εγώ αισθάνομαι ότι μπορεί να συμβεί στον καθένα μας. Δηλαδή, υπάρχουν τόσο καλοί ηθοποιοί σε εισαγωγικά εκεί έξω που μπορούν να υποκριθούν, να σου δείξουν και πολλά πράγματα και στο τέλος να πέσουμε όλοι θύματα τελικά κάποια στιγμή. Και αυτό που είπες είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, δεν είναι μόνο τα υλικά που μπορεί να χάσουμε, που μπορεί τα λεφτά στην ουσία να μην έχουν αξία μετά, αλλά και οι συναισθηματικοί τραυματισμοί που θα σου αφήσει κάτι τέτοιο. Ο καθένας μας μπορεί να είναι υποψήφιο θύμα ενός απατεώνας σχέσεων. Ο καθένας μας. Mm-hmm. Και στην εποχή που ζούμε, που δυστυχώς οι άνθρωποι δεν έχουμε ούτε πνευματική παιδεία, αλλά ούτε και συναισθηματική παιδεία, οι περισσότεροι από εμάς. Και δεν ξέρουμε πώς να διαχειριστούμε τις ανθρώπινες σχέσεις. Και δεν ξέρουμε πώς να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας. Δεν ξέρουμε πώς να καλλιεργήσουμε τα συναισθήματά μας. Οι απατεώνες σχέσεων, ακριβώς επειδή μιμούνται συναισθήματα, δεν είναι δικά τους αυτά τα συναισθήματα, τα μιμούνται. Μιλάνε με ατάκες από ταινίες. Στέλνουν γραπτά μηνύματα τα οποία είναι scripted, είναι με σενάριο. Επειδή ξέρουν να πούν τα κατάλληλα λόγια στην κατάλληλη στιγμή, δυστυχώς μπορούν να σαγηνεύσουν και τον πιο ευφύ άνθρωπο και τον πιο δυναμικό άνθρωπο και τον οποιονδήποτε ο οποίος μπορεί να πει, για παράδειγμα, μπορεί να είναι ο ίδιος το παιδί μου ένας κοινωνικός επιστήμονας. Μπορεί να είναι κάποιος, ξέρω εγώ, εγκληματολόγος, για παράδειγμα. Mm-hmm. Και μπορεί να πέσει σε αυτή την παγή. Υπάρχει οποιοσδήποτε τρόπος, σε κλαμού, να εντοπίσουμε έτσι κάποια πρώτα σημάδια. Ή είναι αδύνατο. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί όταν γνωρίζουμε νέους ανθρώπους τους οποίους δεν αγνοούσαμε την ύπαρξή τους προηγουμένως. Mm-hmm. Εντάξει, το είπαμε και άλλες φορές στην εκπομπή ότι στις παλιές εποχές θα γνώριζες έναν άνθρωπο που ήταν από το χωριό σου, από τη γειτονιά σου, άντε από το παραδιπλανό χωριό, από την διπλανή πόλη. Και θα μπορούσες να μάθεις τα παπτογενικά του που λέμε στην Κύπρο, να μάθεις το ιστορικό του, να μάθεις τι τοπιόν του. Δηλαδή, αν κάποιο, για παράδειγμα, είχε ξεγελάσει μια άλλη γυναίκα, θα μαθαινόταν. Να, ακριβώς. Ναι, μα έτσι κι αλλιώς ήταν και ο σκοπός των προξενιών. Διότι γινόταν έτσι έλεγχος, αν ήταν το φάιλ, θεωρούσαν. Το έκαμε έτσι, η οικογένεια του κρατά, έγκρατα. Γι' αυτό ήταν σίγουρο το προφίλ. Τώρα φτιάχνουν ένα προφίλ στο Tinder ή οπουδήποτε αλλού. Ναι, εκεί θα μπορούσε να αποφευχθεί το να τα φτιάξεις με κάποιο γνωστό απατεώνα λόγω του κοινωνικού ελέγχου. Σήμερα στην εποχή του διαδικτύου, όταν γνωρίζουμε ανθρώπους που δεν τους ξέραμε προηγουμένως και μπορεί να είναι και από άλλη χώρα ή από άλλη περιοχή πολύ μακρινή κλπ, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και επιφυλακτικοί, ειδικά σε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Πρώτα απ' όλα,
πολύ έντονη εκδήλωση ενδιαφέροντος από την αρχή. Μεγάλα λόγια, σε έχω ερωτευτεί και ραυνοβόλα, είσαι η αδελφή ψυχή μου. Όλο αυτό το που χτίζεται πολύ γρήγορα και είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό, είμαστε πολύ προσεκτικοί, όπου ακούμε πολλά κεράσια, κρατάμε μικρό καλά. Mm-hmm. Επίσης άνθρωποι, οι οποίοι δείχνουν να έχουν πολλά χρήματα, οι οποίοι ξοδεύουν χρήματα αλόγιστα. Mm-hmm. Γιατί αυτοί οι επαντεώνες σχέσεις στην αρχή, που θα γνωρίσουν κάθε επόμενο θύμα, με τα χρήματα που έχουν αποσπάσει από το προηγούμενο θύμα, όχι δικά τους χρήματα, θα εντυπωσιάσουν το καινούργιο πιθανό θύμα με υπερβολές. Ναι. Ο συγκεκριμένος του ντοκιμαντέρ χρησιμοποιούσε και ιδιωτικό αεροπλάνο. Mm-hmm. Τόσο πολύ, ας πούμε, φαινόταν. Και ήταν πιστικός. Γινόταν πολύ πιστικός, Θέκλα μου, διότι ένας άνθρωπος ο οποίος θα σε βάλει σε ένα ιδιωτικό αεροπλάνο, λες, σίγουρα έχει χρήματα. Ναι, ή ο οποίος θα κλείσει μια σουίτα σε ένα υπερπολιτελές ξενοδοχείο, που κάνει, ξέρω εγώ, 500-600 ευρώ την βραδιά ή 1000 ευρώ την βραδιά, αυτό σίγουρα έχει χρήματα. Λοιπόν, είμαστε πολύ προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε ανθρώπους οι οποίοι επιδεικνύουν πλούτο συναισθημάτων και πλούτο χρημάτων στην αρχή μια γνωριμίας. Mm. Επίσης, δεν δανείζουμε ποτέ χρήματα σε έναν άνθρωπο με τον οποίο φλερτάρουμε. Ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ. Και έτσι δεν έχουν πάθει πολύ εκεί έξω. Και έτσι δεν έχουν πάθει και πολύ εκεί έξω. Ναι. Ο χώρος του φλερτ δεν είναι για να δανείσουμε χρήματα, δεν είναι για να κάνουμε αγαθοργίες, δεν είναι για να κάνουμε τους καλούς καμαρίδες. Ο χώρος του φλερτ είναι μην τυχόν και γνωρίσουμε κάποιον άνθρωπο να περάσουμε μια ερωτική σχέση μαζί του. Ναι. Δεν ταιριάζει να σου ζητάει χρήματα ένας άνθρωπος που βγαίνεται ραντεβού. Άνδρας ή γυναίκα. Δεν πληρώνουμε για να μας αγαπήσει κανένας. Ναι. Πολύ βασικό. Ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται και σε κάνει να τον λυπηθεί και σου λέει πω έχω χάσει τη δουλειά μου ή έχω χρέη ή το ένα ή το άλλο, άμα αγαπάς να με βοηθήσεις, άμα έχεις οικονομικά προβλήματα, άμα έχεις χάσει τη δουλειά σου, άμα είσαι σε απόγνωση, δεν πας να κάνεις σχέση. Εντάξει. Ναι. Δεν ξεφεύγεις με αυτόν τον τρόπο. Γιατί πολλές φορές συμβαίνει γι' αυτό. Να θες να ξεφύγεις από τα άλλα προβλήματα και να επιζητείς μια σχέση. Αγάπη μου, κάποιος ο οποίος πραγματικά δεν έχει χρήματα και βρίσκεται σε μια δεινή οικονομική κατάσταση, δεν θέλει να πιει καφέ με τον εαυτό του, όχι να πάει να κάνει σχέση. Όλες αυτές είναι ψευκές, τις οποίες χρησιμοποιούν για να αποσπάσουν χρήματα. Ναι. Επίσης, ένα γνωστό κόλπο των απαταιών σχέσεων είναι αυτό που ξέρεις, πέθανε η γιαγιά μου, η οποία μου έχει αφήσει μια μεγάλη περιουσία τώρα, μια γνωστή ιστορία που ακούγεται συχνά, και δεν μπορώ να την πάρω αυτή την περιουσία τώρα, γιατί πρέπει η διαθήκη να επικυρωθεί, πρέπει να γίνουν κάποιες διαδικασίες μέσω του δικαστηρίου κλπ. Μπορείς να μου δανείσεις 1000 ευρώ, 2000 ευρώ, και μόλις πάρω εγώ αυτά τα 50-60 χιλιάδες ευρώ, θα τα δώσω και με το παραπάνω. Ναι. Επίσης, οι απαταιώνες σχέσεων δανείζονται ένα μικρό ποσό και το επιστρέφουν. Και μάλιστα μπορεί να το επιστρέψουν και με τόκο. Δηλαδή να σου πούν, μπορεί να μου δανείσεις 50 ευρώ και θα τα δώσω αύριο. Θα σου δώσουν 100 την επόμενη μέρα. Θα σου δώσουν την επόμενη φορά που θα δανείσουν 500 και να σου δώσουν τίποτα. Θεκλά μου, έχω μια απορία. Δηλαδή και αυτό γίνεται. Ναι, έχω μια απορία. Μια κοινωνική νόρμα τέλος πάντων λέει ότι οι γυναίκες θέλουν τον άντρα έτσι να είναι large. Δηλαδή να ξοδεύει χρήματα για αυτές. Ειδικά όταν είναι και στην αρχή ενός φλερτ που θα θέλει η γυναίκα να νιώσει ότι ο άντρας θα την κάνει βασίλισσα, ξέρω εγώ. Εκεί πώς το αναγνωρίζεις. Ποια παραμύθια του Disney είναι αυτές οι κοινωνικές νόρμες. Θεωρώ ότι δεν είναι μόνο στα παραμύθια, νομίζω και στην κυπριακή πραγματικότητα ισχύει. Θεκλά μου. Δυστυχώς, δεν λέω ότι είναι σωστό. Εγώ θεωρώ ότι μια γυναίκα που εκτιμάει, αγαπάει και σέβεται τον εαυτό της, το φίλο της και το ανδρικό φίλο, δεν περιμένει από έναν άντρα να τη λούσει με χρήματα και να τη λούσει με έξοδα για να της δείξει ότι ενδιαφέρει. Ναι. Δηλαδή, δεν μας τιμάει κιόλας αυτό το πράγμα. Ναι. Να λέμε, θέλω να βρω κάποιον που έχει χρήματα για να μου δείξει μέσω των χρημάτων ότι ενδιαφέρεται για μένα.
Τώρα εννοείται ότι είναι ευπρόσδεκτο και είναι και κομψό να προτείνουν και οι δύο άνθρωποι που θα πάνε. Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Να πληρώσουν και να πληρώσει αυτός που θα επιμένει περισσότερο. Ναι. Εντάξει. Συνήθως είναι ο άνδρας που πληρώνει στα πρώτα ραντεβού. Συνήθως. Εγώ δεν θεωρώ κακό να πληρώσει και η γυναίκα ή να πληρώνει μια ο ένας ή να πληρώνει μια ο άλλος. Εδώ να πω ότι έχει και άντρες οι οποίοι φτιάχνουν σχέσεις με γυναίκες ακριβώς για να τους πληρώνουν τα φαγητά τους, τα ποτά τους, οι γυναίκες κλπ. Το ξέρεις ότι συμβαίνει και αυτό. Έγινε χορηγή. Σίγουρα υπάρχει γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή θέλει έτσι λίγο μια προσοχή πάνω στο κομμάτι το οικονομικό και θεωρώ ότι είναι από τα θέματα που πρέπει να συζητάει ένα ζευγάρι στην αρχή μιας γνωριμίας. Πρέπει να έχουμε μια διαφάνεια όσον αφορά τον οικονομικό τομέα, που να ξεκαθαρίζουμε τη θέση μας, να ξεκαθαρίζουμε πώς θεωρούμε ότι θα έπρεπε να διαχειριστεί ένα ζευγάρι το οικονομικό κομμάτι, για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις. Ακριβώς, θα αποφευθούν πολλές παρεξηγήσεις έτσι. Ξαναλέω ότι δεν είναι φυσιολογικό σε ένα φλερ, σε μια καινούργια γνωριμία, να μας ζητάει χρήματα ο νέος σύντροφος, η νέα σύντροφος. Ναι, και όταν υπάρχει έτσι μια... Όχι, πες μας, τι κάνω. Όχι, όταν υπάρχει έτσι και αυτό, πάνω σε αυτό που είπε ο Ανδρέας και το σχολιάζεις πάρα πολύ ωραία, όταν υπάρχει ισότητα μεταξύ του άντρα και της γυναίκας, αφού την επιζητούμε την ισότητα, πρέπει να την επιζητούμε σε όλα και να την δεχόμαστε σε όλα, να μην περιμένουμε από τον άντρα να τα κάνει όλα, αφού θέλουμε να είμαστε ενίσχυοι. Οπότε, αν κρατούμε έτσι αυτόν την ισότητα, νομίζω αποφεύγουμε πιο εύκολα και όλα αυτά που φέρνουν οι απατεώνες σχέσεων. Διότι δεν περιμένουμε και δεν δεχόμαστε τόσα πολλά από κάποιον άλλον άνθρωπο, έστω και αν είναι ο άντρας και εμείς είμαστε γυναίκες. Συμφωνώ. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι ίσως είναι έτσι λίγο κομψό την πρώτη φορά να επιμένει ο άνδρας να πληρώσει, ρε παιδί μου, και μετά να τα μοιράζονται ίσως. Ναι. Δηλαδή, με την έννοια ότι και κάποιοι άντρες λένε, μα μη μας τα παίρνετε όλα. Δηλαδή, ίσως το πρώτο ραντεβού να έχει νόημα να επιμένει ο άνδρας να πληρώσει. Ακριβώς. Ειδικά αν είναι και επιτυχημένο και θέλει να υπάρξει. Καλό θα ήταν. Στην περίπτωση που δεν θέλετε επόμενο, μην πληρώ. Τέκλα μου, πραγματικά μας έβαλε στον πειρασμό έτσι να πάμε στο σπίτι και να παρακολουθήσουμε αυτό το ντοκιμαντέρ και θα το κάνουμε και θα το ξανασυζητήσουμε. Υπάρχουν και πολλά άλλα παρόμοια ντοκιμαντέρ και στο YouTube, στο διαδίκτυο. Δυστυχώς υπάρχουν πολλές τέτοιες ιστορίες των απαταιώνων σχέσεων και πρέπει, εφόσον έχει μπει το διαδίκτυο για τα καλά στη ζωή μας και το πρέπει διαδίκτυο σε ένα μέσο γνωριμίας, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Και προσεκτικοί. Προσεκτική, βεβαίως. Θέκλα μου, αγαπημένη μου, να σου ευχηθώ καλό Σαββατοκυριακό. Θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Καλώς τα φιλιά μου. Και θα τα πούμε. Φιλιά, πολλά καλή συνέχεια. Γεια σου, Θεκλά. Γεια.